Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θέλαμε να κάνουμε ένα podcast εδώ πέρα, όπως έχετε καταλάβει, σε αυτήν την εκπομπή. Δεν ήταν το όνειρό μου να γίνω η νέα Σία Λιαροπούλου. Είναι κάτι το οποίο θέλω να το καταλάβετε και θέλω να σας μιλήσουμε σαν την καρδιά μου, επειδή δεν μου άρεσε καθόλου η τροπή που έχει πάρει στα τελευταία επεισόδια αυτή η εκπομπή. Εδώ πέρα υπήρχαν κάποια όνειρα. Οι γονείς μου για μένα είχαν όνειρα, αν θέλετε. Εγώ είχα όνειρα από την καριέρα μου. Στα παπάρια μου τώρα να πάω να κυνηγάω μια μπαργούμαν που τα έχει φάει από ένα γέρο που αυτός έχει τον κατήγγειλε ένας τύπος μπουζουκόβιος. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το οποίο γουστάρω, ρε φίλε. Δεν είναι το επίπεδό μου, δεν είναι το ύφος μου. Αν θέλετε, να λείπει να γίνει αυτή η εκπομπή. Γι' αυτό, σήμερα θα επιστρέψουμε σε μια πολιτισμένη κουβέντα με τον μόνο και επαναλαμβάνω τον μόνο άνθρωπο που έχει κάτσει σε αυτό το πέρα το τραπέζι και φέρθηκε πολιτισμένα. Ήταν ένας, είναι σπουδαίος και είναι ο προσωπικός μου φίλος, ο Δημητράκης Οπεσχέσης. Καλησπέρα! Αγόρι μου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Καλά είσαι, λέμε. Κάτσε κάτω, ρε άνθρωπο. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι από το Μουντιάλ εμφανισούλες και κασκολάκια. Α, για μένα! Όχι, για μένα! Πεσκέσης Δημήτριος, πληρωμένος οπαδός, 4177 κωδικός, GR 31011 0074, 60 62 55 17, ακριβώς, και ούλε χάλε με σε χαρεμανά, ουρουλουλού σαραλαλαχ. Είναι ταμιευτηρίου. Αυτό σημαίνει ταμιευτηρίου. Περίμενε, πήρα τα μούτρα. Σε πήρα τα μούτρα, ποδοσφαιρική γιορτή. Το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ. Εσύ με το Μουντιάλ πού κολλάς? Περίμενε, σε έχω χάσει λίγο. Εσύ ήσουν της νύχτας. Εγώ ήμουν της νύχτας, ναι. Και βρίσκω έναν σύνδεσμο στα μπουζούκια ανάραβα. Ένα καταριανό μάλλον από την Τόχα και έρχεται και μου λέει: θέλω πληρωμένους οπαδούς. Δεν βρίσκουμε. Συμβασιούχους. Λέω: τι ψάχνεις, αγοράκι μου? Τον έφτυρα στην Πάπα. Δεν πολύ συνεννοηθήκαμε. Μέσα στο ποτό και τη νύχτα μου βγάζει ένα χαρτί, μια φόρμα και υπογράφω σύμβαση κατάρ' οπαδός. Μου λέει: σε περιμένω. Από αυτούς που ήταν στον δρόμο που κάνανε. Ναι. Αργεντίνα και δεν ήταν Αργεντινός. Ήταν Ινδύ πιο πολύ. Ωραία. Κάποια παιδιά δουλεύανε και κάτω πιάτα. Πήγαμε 5-6, φύγαμε κομβόι. Το θέμα είναι ότι δίνουμε ραντεβού στον Κηφισό να φύγουμε με τα κτέλ. Για να πάμε αεροδρόμιο, και όχι αεροδρόμιο, για να πάμε αεροδρόμιο να φύγουμε με τα αεροπλάνα. Μου λέει ο αυτός: περιμένω, λένε ανάμεσα, κάναμε ένα κανά. Του λέω: 6 ώρα θα είμαι εκεί, γιατί συνεννοούμε με τα παιδιά. Άρα εσύ με τα παιδιά αυτά που είναι από Ινδία, από Πακιστάν, που ήταν εντυμένοι και καλά Germany fans που κάνανε. Ήταν Germany fans, ναι. Υπήρχαν Βραζιλιάνοι fans λιωσιώτες. Γιατί εκεί έχουν και τα. Υπάρχει Εντίνιο στα Λιώσια, υπάρχει Ρονάλντο και Ρολάντο που δεν έχει τα δικαιώματα. Υπάρχει ο Βαγγέλης, ο Παντελής βέβαια, που τον κάναν Βαγγελίνιο Παντελίνιο. Εύκολο είναι αυτά. Και επειδή 17 χρόνων έχουν τρία παιδιά, υπάρχουν Παντελίνιο Τζούνιορ. Γιατί ο Ριτσάρλισον καλύτερος είναι, συγγνώμη κιόλας. Ο Ριτσάρλισον είναι από τη Σοφριά. Ο Ριτσάρλισον δεν είναι από τη Βραζιλία. Είναι ο ίδιος από τη Σοφριά. Του Κώστα του Ριτσάρλισον, αντιδήμαρχος πολιτισμού Σοφριάς. Άρα λοιπόν περίμενα, τα πάρουμε ένα-ένα. Ένα-ένα τα πήραμε κι εμείς και πήραμε κάποια βασματάκια. Ένα λεπτό. Εσύ μου είπες λοιπόν, γνωρίζεις ένα τύπο καταριανό με κελεμπία, κομπλέ, στα μπουζούκια. Ναι. Σε ποιο σχήμα, αν επιτρέπετε, δεν ξέρω, δεν θα κάνεις διαφήμιση. Αλλά επειδή... ζητώ συγγνώμη από συναδέλφους, ναι. Αλλά επειδή έχω πάρει και εγώ κάποια χρήματα, του λέω: τι δουλειά έχεις εσύ, είσαι σαμπάνι Παπαρίζου? Μάλιστα. Μου λέει: έκανα λάθος, πήγαινα για το 10 live. Ναι. Του λέω: σε πάω εγώ. Του λέω: έχω ένα άλλο σχηματάκι, Ακριτίδης Καρουσάκη. Μου λέει: I don't understand. Του λέω: θα τα φτιάξουμε όλα. Καλώς είδες στο King of the Night. Και μου λέει: we want supporters for Qatar. Okay. Εγώ επειδή έχω το πάλσο το λεμένταρι, το είχα πάρει μεσή, λέω: I'm your person, I'm your man today. Και πήγες στην Τόχα? Όχι μόνο πήγα, ήμουν εκπρόσωπος οπαδών μπουζουκιών Κατάρ Μουντιάλ. Okay. Πήρα από κουζίνες Ινδούς, Μπαγκλαντεσιανούς, από το Κηφισό, από καφετέριες. Α, εσύ έκανες το γκρουπάρισμα? Έκανα το κανόνισμα. Okay. Και μου φέρε όλα αυτά. Αυτά είναι φανέλες από εθνικές. Αυτό ήταν του Αθηναϊκού. Και το κάναμε αλλιώς, για να μην χρεωνόμαστε. Δεν είπε ο Λεβαντόφσκι εδώ πέρα, Πολωνία. Αυτό είναι από ένα φίλο μου Πολωνό στην οικοδομή. Αυτή εδώ. Αυτό ήταν για να φοράς, δηλαδή τη μία κάνεις Γερμανό, την άλλη βλέπω έχεις Κριστιανό εδώ πέρα. Επαιδούμε Κριστιανό, το συχαίνω με αυτό που το φορά αυτή τη στιγμή. Έλα, ξεκολλά, γιατί. Δεν ξεκολλάω καθόλου, τον συχαίνω με τον Κριστιανό. Το Κριστιανό και το Μέση, του συχαίνω και του δύο.
Θέλει να χαλαρώσει. Λέω είναι το τελευταίο μουντιάλ που παίζει. Τώρα θα σου κάνω σε ένα βλάκα τελειωμένο να πούμε. Αρχίδια μου. Μπαρόβιο να πούμε να μιλήσει για το Μέση και το Κριστιανό στο τελευταίο του μουντιάλ. Αρχίδια. Το τελευταίο λέει. Το τελευταίο είναι. Και εγώ το τελευταίο μπουκάλι. Είχα 100 ευρώ. Ήρθε κανένα να ασχοληθεί μαζί μου. Αν είναι το τελευταίο μπουκάλι, ασχολήθηκε κανένα με το μονοκαματιάρι το πέσκι. Στα παπάρια μα φίλοι αρδάκια δημοσιογράφοι που κάθεται και γλύφεται τον Κριστιανό και το Μέση. Λε και θα πάρει τηλέφωνο ο Μέση και θα πει ποιοι με γλύψαν από την Ελλάδα σήμερα, θα του βάλω έμφασμα. Ρονάλντο Μέση στα παπάρια μας. Δεν μας αφορά. Άρα η ζωή συνεχίζεται. Ότι θα βγουν άλλοι, ας πούμε. Ο Χάλαν θα βάλει 1600 γκολ. 22 χρονών. Θα βγει αυτή τη στιγμή ένας Βραζιλιάνος, ένας Γιφτίνιο που θα έρθει και θα. Που θα έρθει και θα κατατροπώσει το σύμπαν. Και θα βάλει 600 γκολ. Θα γεννηθεί ένας στην Αργεντινή, ο Μούση, ο ένας ο άλλος. Σταματάει η μπάλα. Όχι. Θα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Λισαβόνα, 45 χρονών. Θα έχει 600 δισεκατομμύρια και ο Μέση θα είναι κάπου σε ένα φορολογικό παράδεισο με την Αντωνέλα που άκουσον 17 χρόνια παντρεμένος, μπορεί και την κουφτώνει σε κλαμπ. Να μας πει πως το κάνει, να δεις τι φλόρος είναι. Φλόρος, 17 χρόνια χαμουρεύεται με την κοπέλα του όπως χαμουρευόμουν εγώ στην κούλα στο Μπουρνάζι με τη γυναίκα του ιδιοκτήτη και μου έρχεσε και μου έρχεσε high kick ο Θοδωρής, ο αθλητής, έτσι το λέγαμε, με ελαφρύ μαλλί σαν την κούκλα του Σατανά, σαν τον Τσάκη ήτανε, και με χτύπησε με παντοφλέ παπούτσι, βερνικωμένο καφέ και κυλίστηκα κάτω σε κάτι ουίσκια. Μου έχεις ανοίξει πολλά θέματα. Λοιπόν, το θέμα έχει ως εξής. Όχι, όχι, με ενδιαφέρει αυτό που λες με την Αντωνέλα. Αυτό που είναι, όντως το είδα και εγώ, που είναι ο Μέση με τη γυναίκα του, που έχουν κάνει 4-5 παιδιά και τα έχουν από το Λύκειο. Ένα φλόρο που πίνει, βγαίνει έξω και πίνει, λέει μάντε και κάτι. Πιες ένα ουίσκι με κοκακόλα. Έτσι, ένα πανηγυριώτικο. Ουίσκι κοκακόλα. Δεν θα έφτανε, ρε φίλε, 35 χρόνια να το πάμα, πλάκουν τα ουίσκια σε ένα. Το, ποιο είναι, στην Παρίσι Ζερμέν, το κοιτάνε και κλαίνε στο Παρίσι. Λοιπόν. Έχει την ίδια γυναίκα 17 χρόνια. Από το Λύκειο. Από το Λύκειο. Λες και είναι, ξέρω εγώ, ρομάτζο τη Δημουλίδου βιβλίο. Και δεν έχει βγει και τίποτα από τέτοια το Μέση. Ούτε ένα να έτσι, πει ένα κομμενικό κάτι. Ο Τζαν Πικέ, ο οποίος είναι και λαδόρος, τάκ, το βρήκε το μωρό 25 χρονών. Η άλλη, η Σακύρα, θα βρει και αυτή, θα προχωρήσει. Σακύρα σε μπουζούκι ελληνικό την τη φανταζόσουν. Η Σακύρα είναι η Γιούσεφ. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Ναι. Είσαι ο Μέση, 17 χρόνια την ίδια γυναίκα, έχετε 4 παιδιά. Γυρνά σπίτι από προπόνηση. Δεν βαριέσαι. Να είναι αυτή στο Netflix, να παίξει ένα PlayStation, να δει μια ταινία. Και στα βγάλει τα σκουπίδια τώρα, είναι λίγο μια μισή. Λίγο γκρίνια. Έχασε τα καλύτερά μου χρόνια. Πρέπει να πάμε στη μάνα μου το Σάββατο. Όχι στο βαφτιστήρι. Γάμο το βαφτιστήρι, θέλαμε και το βαφτίζαμε, του έχουμε βάλει λάδι. Και τη πιάνει το κόλλο μου, στα κλαμπ, ρε, και πάει στο κλαμπ. Και την κουφτώνει και όλο το βράδυ τη κάνει κάτι εγώ τέτοια. Εγώ του βγάζω το καπέλο του και κοντού. Εγώ δεν του βγάζω τίποτα. Πότε, δηλαδή, πότε θα βρέξεις. Τώρα που είσαι ο Μέση. Μεθαύριο, όταν σβήσουν τα φώτα, θα στα φάει και η εφορία. Τα λεφτά κάνουν 400 εκατομμύρια. Όπως ο καημένος ο Σάντος, του ζητάνε 5-6. Και λέει ο Σάντος, δεν είμαι ο Σάντος, είμαι ο Αδαμαντίδης. Ελάτε στο έμπατη. Μα ο Σάντος είσαι. Φεύγω, αλλά. Του λέει ο Σάντος, αλλά το έλεγε φεύγω, αλλά. Και το καταλάβανε. Λοιπόν. Ένα και ένα κάνουν δύο. Είσαι ο Μέση, είσαι 35, περιμένω να πάρεις στο Μουντιάλ, κάνε και τίποτα άλλο, ζήσε. Ζήσε ρε πούστη, ζήσε. Ζήσε ρε κοντέ Μέση. Ζήσε. Έγινε όλη η Ελλάδα, λέει Αργεντινή. Ούρε Φλόρι, μόνο Βραζιλία. Α, Βραζιλία, είσαι. Βραζιλία μόνο. Η Βραζιλία φέτος πιστεύει θα πάει μακριά, ρε παιδί μου, που λένε ότι είναι η φουρνιά, είναι καλή. Λέει, έχει άμυνα καλή, έχει χάφ καλά, έχει μπροστά καλά. Αν ο Νεϊμάρ δεν ναι. αποφασίσει να πάει σε κανένα καρναβαλάκι πιο νωρίς. Ναι. Θα πάει καλά. Είσαι νεϊμαρικός, ας πούμε. Είμαι με Νεϊμάρ. Επειδή πολλοί το θεωρούν λίγο καραγιοζάκο, ας πούμε. Γι' αυτό είμαι με τον Νεϊμάρ. Παιχταράς μεγάλος. Ο Νεϊμάρ, ε. Τίποτα. Πολύ δαντελάκι και πολύ θέατρο και πολύ κάνει βαρελάκια. Κάνει τέτοια τώρα. Έχει κάνει δουλειά. Έχω κάνει θέατρο. Έχω κάνει θέατρο. Αν πληρώσω λογαριασμό. Okay. Κάνε. Κάνε ότι έρχεσαι να μου ζητήσει το λογαριασμό. Σου πω ακριβώς τι έχω κάνει. Δεν τρέπομαι. Ναι. Θα τα πω όλα εδώ. Θα πω αλήθειες. Ναι, ναι. Ωραία, είναι, έχει πάει 5 ας πούμε, 5,5 και κλείνουμε. Ναι, κλείνουμε. Και λέει τα τελευταία, ξέρω εγώ, να το κλείσουμε. Ναι. Ωραία, και εγώ είμαι ο Μέτρ. Είσαι ο Μέτρ. Είσαι αδερφάκο μου. Δεν κάνεις, πρέπει να κλείσω ταμείο. Με πάντησες γαριόλι! Κάρτα! Μάλιστα. Ήρθαν και με πήραν 4 τραυματιοφορείς, με πάνε λίγο έξω και καλά για πάγκο και εξαφανίστηκα. Και έπιασε δηλαδή. Έπιασε. Μετά δεν σε βρήκανε. Με βρήκανε. Στο χωριό είχα πάει για 2 μήνες
και βλέπω ένα BMW X5 μαύρο με φημέ, με ρουμανικές πινακίδες και βγαίνει ένας τύπος με αλυσίδα για μπουλτεριέ. Εδώ. Και μου λέει, ψάχνω πεσκέση, κάτι τέτοιο. Λέω, δεν είναι εδώ ο πεσκέση. Μου λέει, αυτή η φωνή κάτι μου θυμίζει. Λέω, δεν είναι, είμαι ο αδερφός του, όπως λέμε στις πρακτικές. Σωστό. Που παίρνουν τηλέφωνο και τυχαία όλα τα αδέρφια της Ελλάδος έχουν το τηλέφωνο του αδερφού του στο κινητό εκείνη τη στιγμή. Συμβαίνει. Το σηκώνουν και λένε, δεν χρωστάω εγώ στη Μούφα Bank, είμαι ο αδερφός του. Τι τον θέλετε, είναι προσωπικό το θέμα. Α, συγγνώμη, κλακ. Okay. Με πιάσαν και με βάλαν μέσα σε μια γούρνα. Με βατραχάκια και έλι και πράσινα πράγματα. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο βάθος. Αλήθεια. Στο χωριό. Στο χωριό, 4 μέτρα. Από εκεί έφευγε το νερό και πότισε καλαμπόκια κάτω. Στο λέω γιατί τα έκανα όλα αυτά, μπας και γλιτώσω. Αλλά έβγαλα σπηριά από τα καλαμπόκια, γέμισα ολόκληρος. Καλύτερα να με σπάγανε στο ξύλο. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπουμε τώρα ρε παιδί μου στο Μουντιάλ, που δεν είναι και πολύ τίγκα τα γήπεδα. Βγάζουν κάτι attendance τώρα οι Καταριανοί, τα οποία είναι μούφα, φαίνεται. Αυτό εσύ το έχεις δει ρε παιδί μου να γίνει και σε μαγαζιά, σε μπουζούκια κτλ. Επειδή ξέρω ότι πολλές φορές, άμα το μαγαζί δεν πάει πολύ καλά, λες σε μια παρέα, έλα, θα σου βάλω εγώ το μπουκάλι, να φανεί ότι έχουμε λίγο κόσμο, ας πούμε. Έχω κάνει λαγός. Λαγός. Έχω κάνει προστινός. Και όταν βλέπετε στα μπουζούκια αυτό το λέω, να λένε super wow, sold out. 2.5 κορίτσια με πόδια του Σαλπικίδη να κατεβαίνουν και να τους φαίνονται οι τρέσες έτσι, να έχουν βάψει και κραγιόν στα δόντια και να πηγαίνουν με το ποτό μπροστά. Ναι. Κλείνει σε 20 μέρες το σχήμα. Μάλιστα. Το σχήμα δεν θα έχει να πληρώσει ούτε ΦΠΑ. Εάν δείτε σε μαγαζί να παίζουν μπάλα μέσα ή να τους παίρνει Σάββατο 9 η ώρα και να λες να κάνουν μια κράτηση τελευταία στιγμή. Και ζητώ συγγνώμη, δεν θα βρω. Όχι, λέει, θα βρει άνετα. Φιλάκια, χαιρετίσματα. Πήγαινε, δες το και θα κλείσει. Μετά θα λένε τσακωθήκαν για τη μαρκίζα. Τσακώθηκε που θα μπει το λάμι μινόρε και το ρε ματζόρε. Τίποτα, παπάρια. Παπάρια μάντολε. Τη πλάκα ιστορία που λέει και ο Γιώργος. Αυτό που είναι, είδε που τώρα σε κάτι ο μάτσο Μήλων που κάτι οι Ιαπωνέ και καθαρίζουν τι κερκίδε, το είδε. Στα αρχίδια μου. Ναι. Να χαλάνε την πιάτσα. Σκέψου στην Ελλάδα ναι. Να λειτουργούσαν όλα έτσι. Είναι σε μπουζούκια ο Ιαπωνέζος και άμα πέφτει ένα λουλούδι να πηγαίνει τα μαζεύει. Κάτσε! Πώς θα φανείς μια τραγουδιστή. Κάτσε κάτω ρε Καραγκιόζη, θα μαζέψει να χαλάσει την πιάτσα. Σκέψου στην Ελλάδα να δούλευαν τα πάντα στην εντέλεια. Η μισή Ελλάδα άνεργη. Στο σινεμά να μαζεύει δηλαδή τα popcorn, όλα εσύ άνεργος ο ταξιθέτης. Δεν σε χρειαζόμαστε. Σωστό. Στην Αττική Οδό να παίρνουν τα χαρτάκια, τα βάζουν στον πάτο τους όπως πρέπει και να μην τα πετάνε έτσι. Άνεργος ο καθαριστής. Σωστό, σωστό. Ή να μην υπήρχε στο δημόσιο ο βοηθός του βοηθού που λείπει ο προϊστάμενος και να ήταν εντέλεια. Ναι. Η Ιαπωνία. 400.000 άνεργοι. Εξέγερση, χαμός. Χαμός. Άρα, Ιαπωνέζοι, στα αρχίδια μα μαζεύετε τα χαρτάκια. Ναι. Κάνετε κακό. Κάνετε κακό στον πλανήτη! Εγώ νομίζω ότι αυτό πάντως το οποίο ο περισσότερος ο πλανήτης είπε τι τρόμπες είναι Καταριανοί, το βασικό, είναι αυτό που λέει ότι θα δεις το μάτς, αλλά μη σε εδώ να πίνεις μπύρα. Μπράβο. Σημαστιγώσω, ας πούμε. Ωραία. Θα σκόψει το κεφάλι. Μπράβο. Και μπράβο στη Δύση, ναι. Την πολιτισμική Δύση, δημοκρατική, ναι. Η οποία δεν ενδιαφέρθηκε για το Κατάρ, πέθανε 15.000 άτομα. Ναι. Λένε εντάξει, πεθάνανε, Θεός χωρές τους. Τι να κάνουμε. Συμβαίνει η αιωνία η μνήμη τους, θα γίνει το Μουντιάλ, άλλο η μπάλα, άλλο αυτό. Μόλις είπαν στη Δύση να πίνετε μπύρες, ξεφτυλισμένο Μουντιάλ. Δηλαδή πέθανε άνθρωπος στα αρχίδια μας. Δεν μπορώ να πιω εγώ αλκοόλ, γαμώ το σπίτι σας. Πολύ ωραία. Καθόλου υποκριτική. Μπράβο στη Δύση. Τέλεια. Υπάρχει τρόπος. Τιμή και δόξα σε αυτόν στο TikTok ναι. Που πήρε καουτσούκα από αναψυκτικό και το βάλε καποτάκι από πάνω. Και δίνει καποτάκι κενό μπροστά και πίνει τα μπυρόνια του. Ναι. Αυτός είναι η ψυχή του Μουντιάλ. Έβρεση τεχνία στη δυσκολία. Βλέπεις αυτό πώς πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Στη δυσκολία. Στη δυσκολία. Εμένα μου είχαν 210 ευρώ το μπουκάλι double dot. 24 Δεκεμβρίου λέω γιατί 210 το μπουκάλι είναι double dot. Γιατί διπλό Χριστό θα βγάλουμε. Έχει δίδυμα η Παναγιά. Ίδιο κρινάκια δώσαμε. Στον πάτο σας λέω. Ωραία, ωραία. Και είχα ένα white horse. Ένα. Εντάξει. Που το βάζεις και στο gate και πήγαινε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Και το έχει φέρει καβάτσα μέσα. Το είχα φλασκεί. Το είχα φλασκεί. Έλεγα πάω λίγο τουαλέτα. Έπεινα γύρναγα. Λέω πάω λίγο τουαλέτα. Μου λέει τι έχει, του λέω ουρολίμωξη. Άρα λες μην το βάζουμε κάτω από το τραπέζι. Όχι, όπως κάνουν αυτοί οι φοιτητές που τα κάνουν τα τσοντάρα μέσα. Κάτω από το τραπέζι θα το δει κάποιο να σε κάνει τούμπανο. Ναι. Φλασκεί. Δεν μπορεί κανένα να σου πει τίποτα. Εγώ αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, δεν του έχω συμπαθήσει του Καταριανού, μου φαίνεται λίγο τρόμπες γενικότερα και λίγο αντιπαθητική να πω την αλήθεια. Αλλά ήταν εντυπωσιακό που φτιάξαν ρε παιδί μου οι Καταριανοί γηπεδάρες του κουτιού, α πούμε, τεράστιες. Μες στην έρημο, δύσκολο πολύ, α πούμε.
Εσύ το έχεις δει αυτό, δηλαδή να χτίζονται μεγάλα μαγαζιά, ας πούμε, εκεί που δεν υπήρχε τίποτα. Αν πας στην επαρχία, ναι, ανεβαίνεις πάνω στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη όταν μπαίνεις, βλέπεις και λες κρανίου τόπος. Λες, οι Σούρδοι εδώ τι κάνουνε. Έχει χώματα. Λες και θα ακουστεί και θα βγάλεις όπλο με τον Lee Van Cleef και τον καλό κακό και το άσχημο. Ναι. Και βλέπεις ένα στολίδι, ένα βιθέντε Καλδερών, ναι, απ' έξω, μπουζουκιά, μορφές λέει. Ναι. Φλόγες. Με φλόγες, ναι, ναι, όλα είναι φλόγες, μορφές, μορφές και φλόγες. Ναι. Έτσι είναι στη Νέα Κύο, έξω από Τάργος. Έξω από Τάργος, ποιο μπουζούκι υπάρχει. Αχ, πώς το λένε, υπήρχε κάτι Κίωνες απ' έξω, ξεχνάω. Ο Κίωνας, ναι, τα αρχίδια που το αλλάζουν. Ναι, ναι. Είναι μια ευθεία που είναι, όπως το λες, είναι δεξιά scrap metal μόνο, maximum. Οπαδί της Σελεσάο. Οπαδί Σελεσάο κάτω από γέφυρα. Και εκεί ένα γιγαντιαίο. Οπαδί Σελεσάο κάτω από γέφυρα. Να σου πω το background της επαρχίας. Είναι σαν το Κατάρ. Η ελληνική επαρχία είναι σαν το Κατάρ. Έχει γέφυρα Σελεσάο από κάτω, σίδερα λάστιχα από εκεί, μία ξυλία που κλέβουν οι Σελεσάο την ξυλία, αλλά ο άλλος πάει και τους δωροδοκεί, μη με κλέβετε τόσο, είναι κάτι σαν το παλιό χαράτσι. Έχει παραπέρα ένα ριάκι όπου βρίσκεις κρουασάν, σύριγες και καπότες και κάτι ψάρια τα οποία είναι από μεθαδόνη, ναι, έτσι ακριβώς. Και εκεί μέσα ένα καφενείο που δεν ξέρεις αν είναι καφενείο ή κολόμπαρο, το οποίο έχει κάτι σουβλάκια που, ναι, μπορεί απέξω, να είναι βέβαια, ναι, γατιά, λείπουν και σκυλιά στην περιοχή. Και εκεί πετιέται σαν στολίδι, ναι, πετιέται σαν κολοκύθα μέσα σε βασολάκια το στολίδι του πολιτισμού. Σωστά. Αυτό που δένει την περιοχή. Σωστά. Εκεί που πρέπει να χαλάσεις τα χρήματά σου. Τα χρήματα των ανθρώπων είναι για τον πούτσο. Ναι. Αν τα βάλεις μούρι με μούρι θα πεθάνεις με λεφτά. Πρέπει να χαλάς τα λεφτά σου κάπου που σου δίνεται το ερέθισμα. Okay. Είτε είναι μουντιάλ, είτε είναι στολίδι πολιτισμικό, είτε είναι μια μπαργούμαρ. Πολύ σωστά. Αυτές τις σοβαρές κουβέντες, τώρα θέλω να τις πεις στο κοινό, να τις κοιτάξεις. Στο κοινό τις λέω, αλλά φοράω γυαλιά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Πώς είναι στο Κατάρ, λες, λιώμενα, πετιέται ένα στολίδι. Βλέπεις εκεί πέρα κρανίου τόπο, πετιέται ένα άλλο γήπεδο. Και οι προκοστολόγοι συναγκονομάνε. Αυτό που παρατηρώ στην επαρχία είναι, λένε, φτιάχνουν το δρόμο. Ναι. Γίνεται διάνοιξη από χωριό σε χωριό. Σωστά. Και έχουν 60 μόνιμους κατοίκους. Στα αρχίδια μας ο δρόμος. Φάλτε νερό, να έχει ο κόσμος. Λέει, γίνεται διάνοιξη και να περνάει το τρακτέρ και να καντέτα από πίσω. Είναι καλά, είσαι καλά. Φτιάχνουν το δρόμο, ε. Ναι, ναι, μας γεύσαν χώματα. Στι 15 χρόνια θα το έχουν φτιάξει. Πεθαίνουν όλοι και απλά έχουμε δρόμο να πάμε στην κηδεία. Μένα αυτό που μου αρέσει για να συνεχίσω το θέμα Νέα Κύος και Άργος είναι στο κάμπο του Άργους έχουν κάνει τα τελευταία 20 χρόνια κάτι τεράστιες ευθείες και έχουν κάνει κυκλική διάβαση. Κυκλική διάβαση. Στη μέση, στην πορτοκάλια, στη μέση σου λέω τώρα. Δεν περνάει, πρέπει να περνάει τρία αμάξια τις δύο μέρες εκεί, ας πούμε. Ακριβώς. Για, τραφάλγκαρα, για να λένε μετά στα υπουργεία όταν θα παίζουν τα σποτάκια. Φτιάξαμε το δρόμο. Αναβαθμίσαμε την περιοχή. 27 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη. Πλέον το Αθήνα Άρτα είναι σε 2 ώρες και 40 λεπτά. Για ποιο λόγο να πάω, πεθάναν όλοι. Τρία άτομα το χωριό. Τρία άτομα, οι οποίοι στα καφενεία κάνουν το credit. Ο καθένας έχει δικό τραπέζι. Ναι, βέβαια. Ποτέ δεν δύο άτομα στο ίδιο τραπέζι αποκλείεται. Απαγορεύεται. Ένας εκεί, λέει, είχε κόσμο γεμάτο. Ναι. Δεν έβρισκε τραπέζι. Σαν τα γήπεδα στο Κατάρ. Μπράβο. Το Κατάρ είναι η ελληνική επαρχία. Τελείως. Είναι μικρογραφία. Δεν έχει πουλημένους η επαρχία. Παίζει τσιφτετέλια. Δεν παίζει τσιφτεντελάκια. Είναι δυνατόν. Σωστό. Να πηγαίνεις τώρα να βλέπεις το Μουντιάλ. Μόνο αν είναι να οικονομείς το βλέπεις αυτό το Μουντιάλ. Ναι. Να οργανώνει ο άλλος την εξέδρα και να κάνει τον έβλεπα προχτές. Είχε βάλει και το χέρι εδώ και έκανε. Αν ήμουν σαν ήμα, σαν ημάνιου. Χέρια ρε φλόρι. Ναι. Ανιώσια νεμόνια. Του ρωτάσκιος δεν είναι καταλιά. Σανιά αλέιου βενιου βενιου. Αυτός ήταν οργανωτής. Αυτός ήταν οργανωτής. Ναι. Νόμιζα θα πει αιου ακυβέρνητο καραβί, ναι, η αγάπη μας. Ναι. Αυτό νόμιζα.
Καλά, παρεπιπτόντως, αν είχαν πάρει σαφέτη στη τελετή έναρξη, δεν βρίσκαν άτομα να τραγουδήσει. Γιατί να μην πάει. Θα είχε πέσει το γήπεδο. Γιατί να μην πάει ο Κωστάκης ο σαφέτης με το ακυβέρνητο. Ναι, καλά, εννοείται. Θα γίνει πανικό. Μα αφού δεν βρίσκαν άτομο, ρε, δεν είδες. Οι άνθρωποι είναι ξεφτύλες, δηλαδή δεν μπορούσαν να βγουν. Κατεβάσαν ένα ρόστερ, ας πούμε, ένα σχήμα, το οποίο ήταν Κορεάτης, λέει. Λες και στον Ολυμπιακό να βρει. Αυτό μου θυμίζει καφετέρειες που σου φέρουν στα μπουζούκια κάποιον, λέει Δευτέρα βράδυ έχουμε live, ναι, με τον Δημήτρη τον Τζιτζιμίτσο. Ναι. Δημήτρη Τζιτζιμίτσο, στα τραγούδια που δεν είπα. Δηλαδή... Όχι, ήταν παρακμιακό αυτό. Παίρνανε υποτίθεται δύο μήνες, παίρνανε τηλέφωνα και λέγανε ελάτε και λέει δεν θέλουμε, είστε καταργανοί, είστε πλέμπα, δεν θέλουμε να έρθουμε. Και δεν πήγε κανένας. Το περί ντροπή δηλαδή, αυτό βλέπεις μαγαζιά να πούμε, έβλεπα τώρα προχτές ένα πρόγραμμα που είναι Πέστα. Αναστασία Γιούσεφ, μπράβο, Δασκουλίδης, μπράβο, Νίκος Φλωρινιώτης και ποιο ήταν αυτό γαμάει να αυτό θα γαμούσε στην έναρξη. Αυτό γαμάει. Που, μιλάμε για σκάλε ανώτερα. Ένα Κορεάτι τώρα και ένα ράπερ να πούμε τελειωμένο. Δασκουλίδι Αρσενίου. Διάδα. Πάρτου. Να ανοίξουν το Μουντιάλ. Σοβαρά λέμε τώρα. Πήραν και τον Μόργαν Φρήμαν. Ναι. Ο άνθρωπο δεν έχει χέρι. Μόνο Ζαγοραίο ήταν χωρί χέρι ο κορυφαίο. Και Ζαγοραίο ήταν τέλειο. Ζαγοραίο ήταν τέλειο. Προσευχή και τα λοιπά. Όχι, προσεχή να πέφτουν. Και να τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα ναι, λένε. Και τα μάτια μου με ρόνιχτα και από κάτω και λεπίες χαμός όπα όλοι. Και μετά για το στοίχημα πάρτε κύριε Λαχία. Μάλιστα. Το παιδί μου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία. Αυτά είναι ωραία τραγούδια. Τον Ιφαντίνο τον πλάνεψε η Dolce Vita. Ποιος Ιφαντίνο, ο Ιφαντίνο δεν είναι ο Ιφαντίνο που λέμε, είναι άλλο, είναι κλόνος. Μάλιστα. Δεν είναι ο Ιφαντίνο, αυτός είναι ο Τσάρλι. Να σου πω τον Ιφαντίνο που τα παίρνει, εσύ είσαι υπέρ ή κατά. Είμαι υπέρ. Φέρεται να τα παίρνει, τώρα μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Φέρεται ότι τα παίρνει και τα παίρνει. Είμαι υπέρ. Ο οποίος Ιφαντίνο έκανε μια φοβερή δήλωση. Ναι. Εκτός ότι είπε ότι είμαι γκέι, είμαι καταριανός, είμαι... Όλες τις μαλακιούλες για να ναι, πει ότι μια χαρά οικονομήσαμε. Θέλει να δώσει το γυναικείο Μουντιάλ στη Βόρεια Κορέα. Σοβαρά, μιλά, θα το έχω χάσει. Το δήλωσε. Okay. Η Βόρειος Κορέα, ναι, αν θέλει, να οργανώσει το Μουντιάλ. Και σκέφτομαι Κιμ Γιουγκούν να πατάει το κουμπί της έναρξης. Σκέψου τον Βορειοκορεάτη μαχαίρα, τον Δημήτρη, το Κιμ Γιουγκούν, να πει 3-2-1, πατάω το κουμπί. Αλλά πριν το πατήσω, καλημέρα στο Θείο Φραγκίσκο σε όλη τη Ρόδο. Και να πατήσει το κουμπί και να μην μείνει τίποτα. Θα μείνουν μόνο τα γυαλιά του Πέσκι. Μπορεί να δουλέψει το Αντένα Πλας μετά. Έπειτα, να τα βάλω τώρα θα τα πω. Με τους άντρες που έχει Μουντιάλ, καλά εγώ είμαι πληρωμένος. Και δεν το βλέπουνε. Λέει δεν μπορώ. Πήρα τηλέφωνο τον φίλο μου τον Γιώργο τον Λέπουρα. Του λέω Λέπουρα, έλα σπίτι. Είμαι πληρωμένο, έχω εγώ λεφτά. Έχω πάρει από το Κατάρ. Θα βάλουμε δύο πρισολάκια, θα τα πληρώσει εσύ βέβαια. Να φάμε. Ναι. Μου λέει θα βγούμε τη γυναίκα μου. 6 ώρα. Ωραία, έλα 9. Το επόμενο. Μου λέει πρέπει λέει, η γυναίκα μου αδειβόη, ξέρει εγώ. Θα την πάω σπίτι. Παντόφλα στο Μουντιάλ. Άρα εσύ αυτοί που είναι σαν το Μέση, α πούμε. Βρίσκουν μια γκόμενα και ναι, εξαφανίζονται τα νόπανα. Βρίσκουν γκόμενα και εξαφανίζονται. Καλά, το παίζει πολύ. Κάτσε. Δηλαδή με έχει ανάγκη. Είμαστε αδέρφια μου, λέει ο άλλο. Έκλαιγε στον νόμο μου. Κέρασε με ένα ποτάκι τον Βίζενα. Τον είχαμε το φλασκί και τον Βίζενα. Αυτό έκανε κάτι τέτοιο. Γίνε λιώμα, φτιάξε. Τον Βίζενα. Ναι. Και μετά πάρε τηλέφωνο να σου πω τι έκανε. Εγώ ποιος είμαι. Εσύ είσαι ο Πέσκι. Εγώ είμαι ο Πέσκι. Ναι. Κάνε τη φωνή όμως. Ωραία. Ανοίγω κλαίτο στόμα. Ναι. Έλα που είσαι. Ο Πέσκι είμαι. Ποιος. Ο Πέσκι είμαι ρε μαλάκα. Δεν ξέρω κανέναν Πέσκι. Και πριν ναι, από λίγο τον Βίζενα. Με White Horse από ναι, φλασκί. Ναι. Είναι συμπεριφορά αυτή. Είσαι. Του έσκασα τα λάστιχα. Το πέρασε το μήνυμα ότι είσαι εσύ ή μπορεί απλώς δεν ξέρει ποιος το έκανε. Του φώνα σου σκάω τα λάστιχα ναι, και έφυγα κλαίγοντας και έπαιζε εγωίστρια καρδιά μου δεν τη θέλεις πια κοντά μου. Ποιο του τίτε του μελά που στο βίντεο κλιπ έπιανε ένα κλαδάκι. Δεν ξέρω γιατί παλιά η δική μας, να το πω εδώ στα παιδιά, σε φωτογραφίες παλιές από στούντιο πιάνουν ένα κλαδάκι. Ναι. Η χλωρίδα κυπά δεν ξέρω ενώνονται με τι. Ναι. Πιάνουν ένα κλαδάκι σε φωτογραφία. Να το δουν οι υπάρχει οπαδοί. Σε κάθε σύνθετο στο σπίτι μια τέτοια. Υπάρχει ένα σκρίνιο, ένα σύνθετο με φωτογραφίες. Από μπουζούκια. Οι γονείς μας στα σύνθετα αυτά είναι όταν είναι 40-65. Σωστά. Και τώρα που είναι 65 είναι 65. Ναι.
Ναι. Εδώ αλλά... έχω μια θεωρία σε αυτό. Επειδή πήγα πρόσφατα στο χωριό μου και έβλεπα διάφορους συμμαθητές μου. Μπράβο. Και ανθρώπους που ήταν 2 χρόνια πάνω, 2 χρόνια κάτω στο σχολείο κτλ. Έχω μια θεωρία ότι άμα μείνει ο Έλληνας άντρας στο χωριό, παίζει και στην πόλη. Αλλά αν μείνει στο χωριό, η ηλικία πάει ως εξής. 0, 1, 2, 3, 4, μπράβο, 5, 10, μπράβο. 26, 27, 28, 29, 50. Μπράβο. 35 χρονών το παιδί της επαρχίας είναι τυποθάνατο. Ναι. Να κάνει τη διαθήκη του. Δεν λέω ρε παιδί 35 μου. Χρονών το παιδί της επαρχίας μπαίνει μέσα και τον σέβονται οι γέροντες. 35 χρονών το παιδί της επαρχίας να καταθέσει για μειωμένη. Αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Επίσης και στην πόλη ο 40χρονος ο παντρεμένος με τον ανήπαντρο, ο παντρεμένος είναι 58. Ναι. Ο ανήπαντρος είναι 32. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Σίγουρα. Σε τρώνε τα βάσανα. Πέσε για ύπνο. Ξαναπέσε για ύπνο. Αν μπορείς, φτιάξε δέρμα και ψυχολογία. Και μου λένε τα παιδιά είναι ευτυχία. Μου λέει κάνε θα πεθάνεις μόνος σου. Ναι. Ωραία. Όταν έχεις κάνα πεθαμένο να πεθαίνει και να λέει αχ πεθαίνω. Αλλά δεν θα πεθάνω μόνος μου γιατί είχα οικογένεια. Ενώ εγώ θα πεθαίνω με 2 ρωσίδες και 2 ρόγες εδώ μέσα. Να με βρει ο θάνατος με βυζιά. Ναι. Είναι επιλογή μου. Άντε γαμηθείτε κι εσείς και ο ρατσισμός της καθημερινότητας. Γαμιέρ, ρε. Ναι, ρε, αθλούμε. Μάλιστα. Ξεφύγαμε το Μουντιάλ όμως. Δεν πειράζει. Ναι, καλά, Μουντιάλ δεν πειράζει. Είναι η ίδια η ζωή. Σωστό, σωστό. Μουντιάλ είναι η ίδια η ζωή. Είναι μια ναι. μικρογραφία. Αλήθεια αυτό. 17 λεπτά καθυστερήσει, λέει. Ναι. Το ημίχρονο. Είναι η εργασία του Έλληνα. Σχολάς 2 και έρχεται το αρχίδι ο εργοδότης, ο οποίος σου λέει. Και σηκώνει ταμπελάκι. Και λέει, παιδιά. Τελευταία mail γιατί πιάνουμε το στόχο. Εάν βάσει νόμου φύγεις, βάσει νόμου δεν θα απολύσει. Υπάρχει νόμος να ψευδοστατεύει ναι. πλέον. Ναι, υπάρχει νόμος. Σε παρακαλώ. Σε προστατεύει. Αλλά αυτή τη στιγμή καταγράφονται τα πάντα ρε στις εταιρείες. Δεν είδες που άλλαξε ο νόμος ρε πέρσι. Μπράβο. Και όταν σου πει ο εργοδότης, όπως θα σου πει ο προπονητής, ναι. η ομάδα, ναι. θα βλέπεις. Την ομάδα εδώ και την εταιρεία σαν οικογένεια να σκέφτεσαι το σεϊχίδι. Άμα θες κόψε το αυτό, εντάξει. Τι να κόψω, και ο σεϊχίδις το κόψε. Αυτό που λένε ρε παιδί μου τώρα ότι επειδή τα πήρε ο Ινφαντίνο και παίζουμε Δεκέμβρη μήνα να πας ρεπτός. Και λέει ότι τώρα οι παίχτες ρε παιδί μου ταλαιπωρούνται, καταπονούνται πολύ ας πούμε. Εσύ θεωρείς ότι είναι μια δίκαιη κριτική ας πούμε αυτό το πράγμα ότι τους παίχτες τους ταλαιπωρείς δηλαδή. Όλοι οι παίχτες είναι με τον Ιφαντίνο. 80 μάτς το χρόνο ας πούμε. Όλοι οι παίχτες είναι με τον Ιφαντίνο. Το στηρίζουν όλοι. Αλήθεια. Γιατί Ιούνιο θα ξύνουν τα αρχίδια στα νησιά. Σκέψου να τελειώνει τη σεζόν και να πρέπει μετά να πας για Μουντιάλ με 47 βαθμούς. Τζιτζίκια στο Κατάρ. Στα αρχίδια τους. Το τζιτζίκι το καταριανό. Είναι το καταριανό τζιτζίκι. Γι' αυτό είναι με τον Ιφαντίνο. Ξεμπερδεύουνε Χριστούγεννα. Θα πάνε οι Μάρτιοι διακοπές του. Ο Μέση θα πάει στο Παρίσι. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο Παρίσι. Ο Λιονέλ και η γυναίκα του που χουφτώνονται στα κλαμπάκια είναι δύσκολα στο Παρίσι. Έλα Λευσίνα. Να έρθει ο Μέση Ηρακλή Λευσίνας. Να πάρει το χαμηλό τα μάξι, να το σπάσει το στενό. Αν δεν το αρέσει το Παρίσι. Έχουμε κι εμείς ένα πύργο. Καφετέρια, πύργος Λευσίνας. Αν δεν το αρέσει το Tour d'Eiffel, δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο Παρίσι. Γαμώ το κεράτο μου. Πω, πήρα τηλέφωνο τη γιαγιά μου να το ξεματιάσει. Τη φωτογραφία αυτή τη Μέση Ρονάλντο παίζει σκάκι, το είδες. Το είδα. Ναι. Δεν ήταν κανένας μαζί. Ναι. Είναι φότοσο. Ναι. Πώς ήταν ο Ρόμπερ Ντενίρο με τον Πατσίνο στο Heat. Heat. Μπράβο. Που δεν παίξανε. Πώς ήταν ο Λεμπρόν στο Μαϊάμι Heat που δεν μιλάγανε. Με το Γουέιτ. Εσύ ρε παιδί μου αυτό εντυπωσιάστηκε. Λέει από κάτω μια βαλίτσα και παίζει το σκάκι. Μα είσαι μαλακιά. Όχι. Δεν με εντυπωσίασε τίποτα. Ναι. Αν ήταν Μέση με Χάρη Κωστόπουλο, ναι. Θα έλεγα ότι κάτι γίνεται εδώ. Αυτή τη διαφήμιση την είδες που βγήκε με τον Ρονάλντο μικρό, με τον Ροναλντίνιο μικρό, που συναντάνε τους σημερινούς αυτούς τους κτλ. Αν αυτό εσύ, ρε παιδί μου, μπορείς να το κάνεις με τραγουδιστές. Ναι. Με ποιον θα έφερνες να κάνει ντουέτο τον 20χρονο τον εαυτό του, με τωρινό, ας πούμε, 25χρονο. Μάκη Χριστοδηλόπουλο. Ναι. Με το Μάκη Χριστοδηλόπουλο τώρα. Είχε λίγη καινή ναι. και τώρα δεν το έχει. Έκανε. Αδειγιανό το προσκεφάλι, αδειγιανό. Ο Ζαφίρης ο Μελάς όπως είναι τώρα, μικρός ήταν ο Λεζές. Το δεκόπανε. Ο Γιώργος ο Μαργαρίτης είναι ίδιος 40 χρόνια. Και ο Τερλέγκας ίδιος είναι. Με πιο πολύ μαλλί τώρα και πιο μαύρο. Άντε πες με εσύ τώρα. Η Άντζελα παίζαν πιο ωραία τώρα εντωμεταξύ. Άντζελα τώρα έμπαινα. Ναι, μην το. Συνένας εγώ, ναι. Ναι, όχι, Άντζελα πιο ωραία τώρα, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δηλαδή αυτή η διαφήμιση, άμα κάναμε με τους νέους εαυτούς τους, θα ήταν πιο καλό τώρα. Σαν αντίθεση με τον Ρονάλντο τώρα που έχει γίνει σαν τον Μαρτσέλο. Ο Ρονάλντο τώρα είναι μια χαρά.
ωραίος, να έχει ένα πιστοπολείο ωραίο στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό. Ναι. Κυριλέ, ψητοπολείο, να βγαίνει, ψητοπολείο, ναι. Να βγαίνει με το κοστούμάκι του, να έχει συνεργασία. Δεν κάνει τίποτα στο μαγαζί, απλά περιφέρεται. Μπαίνει μέσα και μυρίζει κολόνια ανάμεσα τα ψητά. Η Ερμές η καινούρια. Μπαίνει με την Ερμές την καινούρια και περνάει πάνω από τα πρόβατα έτσι η Ερμές. Άρα λες ο Ρονάλντο έτσι όπως είναι τώρα έτσι με τα κιλάκια του αρχοντάς να μπαίνει σε ψητοπολείο. Είναι τέλειος να τσακωθεί με τον Ποτρίνι σε σειρά. Να βγαίνει ο Έκτορας και να λέει... Το παιδί είναι άσχετο. Δηλαδή ρε φούστη κάνουν κάτι ψητά που είναι σαλάστιχα ρε φούστη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτός να λέει ο Ρονάλντο δεν θα μου πεις εσύ εμένα θα κάνω στο μαγαζί μου. Σε κάλεσα και βούλιο. Τι ωραία εκπομπή που ήταν αυτή. Δεν υπήρχε καλύτερα από τον Εφιάλτη. Σοβαρά μιλάω. Βλέπω στο TikTok που παίζουν διάφορα παλιά. Δύο εκπομπές είναι ωραίες που βλέπω στο TikTok που μετά. Μποτρίνη. Έκτορας. Και του Σαμοήλη εκπομπή που ήταν. Φοβερός ο Σαμοήλη. Που ήταν πήγαινε ο άλλος και λέει: έχω πάρει 67 πιστοτικές κάρτες. Κύριε Νίκο, έχω μεγάλο πρόβλημα. Και έλεγε. Έχετε πάρει σκύλο με πιστοτική κάρτα. Το έχετε αντιληφθεί ότι αυτό είναι λάθος και μπορεί να σας οδηγήσει στην καταστροφή. Πρέπει αύριο το πρωί να πουλήσετε το μηχανάκι σας. Και έλεγα, εγώ το μηχανάκι δεν το πουλάω. Είναι η ζωή μου. Ήρθε εδώ πέρα. Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς βλέπω ότι η οικογένειά σας κύριε Χρήστο, αν τα βάλουμε κάτω με τόκους υπερημερίας, χρωστάτε 1.242.000 ευρώ. Και έκανε κοντινό στο λόγο και έκανε, Θεέ μου! Κατερίνα! Ναι. Τι να σου πω εγώ. Ναι. Χρωστάμε τόσα! Για να του λέει ο άνθρωπος! Έλεγε ο άλλος που έκανε την περιγραφή. Ναι. Μετά από τρεις μήνες κατάφεραν και έβαλαν τα οικονομικά τους σε μια τάξη. Τι κάνανε, τι πιάνανε. Πουλήσανε πρέζα ή νεφρά, για να ξέρω δηλαδή. Τι κάνανε, τι πεις να κάνανε. Σε τρεις μήνες πώς τα κάνανε τα οικονομικά, ναι. Και τα βάλανε σε τάξη. Ναι. Κάναν λέει ρύθμιση. Ρύθμισαν μάλλον με Κολομβία. Αυτό που επίσης έπαιξε πολύ με το Κατάρ ήταν ότι ρε παιδί μου λέει τώρα χειμωνιάτικα, το κάνουμε χειμωνιάτικα. Για να μην έχει ζέστη και πέφτει σαν τα κοτόπουλα, ας πούμε, παίχτες. Και έχει 32 βαθμούς εντωμεταξύ τώρα. Δεν ξέρω αν έχει δει. Και έχουν βάλει και ερκοντισιονάκια. Και έχουν βάλει ερκοντισιονάκια που είναι, λες και είναι πώς στο αμάξι που σου πετάει ο αεραγωγός και πας όταν μπες από τη ζέστη να σε βαρέσει. Κάθονται τόσο οι παίχτες, ας πούμε. Αυτό εσύ ρε παιδί μου πώς το βλέπεις που έχει ερκοντίσιον το γήπεδο. Φλόρι, είναι δυνατόν στα μπουζούκια να μου έχουν εμένα ερκοντίσιον ή εξαερισμό. Εάν δεν πάω στα μπουζούκια και δεν φύγω με τα μάτια του κυρίου Καφούρη. Λεφτά. Δεν έχει κανένα νόημα. Αν τα ρούχα σου δεν μυρίζουν σαν τον Γκριντς. Σαν το ξωτικό των Χριστουγέννων, ναι. 42 χρόνια σε σπηλιά, δεν είναι κανένα νόημα. Και οι γυναίκες, αν δεν μυρίζουν τα μαλλιά τους, πάνε και δίνουν 55 ευρώ κομμωτήριο και το μαλλί τους μυρίζει σαν εκείνο το τσίγκινο τασάκι με τα 4 τσιγάρα στο καφενείο, τότε δεν είναι κανένα νόημα. Που κοιμάται η άλλη δίπλα και κάνει. Και τη πρόχνει το κεφάλι προς τα εκεί. Τότε μόνο έχει νόημα το μπουζούκι. Πού καταλαβαίνεις, γιατί αέρας είναι η ζωή. Αυτά τώρα φέρει. Που έχουν φτιαχτεί και τώρα για τα μπουζούκια που είναι κάτι εστιμόπλαια, ας πούμε. Κάτι... Πού? Εκεί που έχουν, τι να μην πούμε ονόματα, που έχουν κάτι καινούργια που είναι υπερσύγχρονα. Τι να το κάνω, να πηγαίνω εγώ, να πληρώνω και να κάνει κούνια ή να τραγουδάει. Ναι. Ή να βγαίνει με 14 μπάλες. Γιατί να μην δικαιούμαι εγώ να βγαίνει η Ζώζεφιν. Δεν έχω σήμα και πίσω να κάνω. Και να σηκωθώ κι εγώ στο χορευτικό. Ναι. Δεν έχω σήμα και να χορεύω κι εγώ ούτε φήμα. Πώς θα το πω και να σε δω. Δεν θυμάμαι και τα λόγια. Πρέπει να υπάρχει πίστα που χορεύουν όλοι. Ναι. Δηλαδή πάω να χορέψω. Πού να χορέψω. Είναι όλοι με ένα κινητό. Ω, κοίτα, εμείς. Μας δείχνει. Κοίτα. Και κάνω ένα story να δείξω στον άλλον που δεν έχει λεφτά ότι πήγαν. Ψόφα, καριόλι, δεν έχεις λεφτά όπως εγώ να πας στα μπουζούκια. Υπάρχει άδος που μου έχει στήσει ιδανικά. Και μετά την άλλη μέρα έκανε story και έλεγε Μύκονος, γιατί εσύ δεν μπορείς να έρθεις. Και εγώ δεν μπορούσα, μου είχε φάει τα λεφτά. Όντως δεν μπορούσα. Όχι, αλήθεια μου πήρε τα λεφτά. Αλήθεια μου ζήτησε δανεικά. Και μετά έκανε ιστορία από την Μύκονο και λέει: όταν προσπαθείς πολύ, μπορείς να τα καταφέρεις. Άμα ερχόταν ρε παιδί μου ο Μέση στην Ελλάδα. Ωραία. Πού θα τον πήγαινε να περάσει καλά, δηλαδή τι θα του τέριαζε, το τέριαζε κλαρινικό κατάσταση. Θα προσπαθούσε να του αλλάξει τη ζωή. Ναι.
Γιατί, αν έρθει τώρα ο Μέση, ναι, έτσι όπως είναι, θα τον πας στη Γλυφάδα να φάει, σωστά, για να πιει το καφεδάκι του, στο μικρό καβούρι. Και κατά Βέρτη μετά, κατά τον πας στον Νικολάκη, τον Βέρτη, το, που τον τιμώ και τον αγαπώ, και όλα καλά. Ναι. Εγώ για να του αλλάξω τη ζωή και το στάτους, θα τον πήγαινα αλλού. Προβατίνα στη Χασιά, κατευθείαν. Φάε εδώ πέρα να τσιτώσεις. Και για διασκέδαση το βράδυ, ρε. Διασκέδαση το βράδυ στο Αλεξάνδερ. Σε τέτοια πράγματα. Στην Αχαρνών. Στην Αχαρνών. Ό,τι έχει Αχαρνών. Θα τον πήγαινα σε κλασική καφετέρια Έλληνα, ναι, που έχει μέσα τρεις ναργιλέδες για να πίνουν ναργιλέ 16χρονοι. Κάτω έχει μοσαϊκό ή μασονικό ασπρόμαυρο πλακάκι. Σωστά. Η τουαλέτα μπαίνεις μέσα και μυρίζει καράβι. Αυτά είναι τα ωραία μαγαζιά. Ναι. Από φαγητό και φτεδάκια κοτόπουλο τηγανιτά με μία σαλτσούλα. Ναι. Ναι, ναι. Και ρούφα και. Και ρούφα. Ας το Μέση που είναι φλόρα. Ωραία. Πάμε. Αν έρχονταν ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Θα κατέβαινα για Βαρβάρα και θα του λέγανε κατευθείαν. Πού είσαι, ρε φίλε. Σε περιμέναμε. Είμαστε περήφανοι για σένα. Και θα λέει αυτό. Και εγώ, ρε φίλε, είμαι περήφανο για σένα. Θα κάτσουμε γιατί έχει πάρτι, αδερφή μου. Και θα καθόντουσαν κάτω στην Αγία καθ' όλη Παναγία. Το ξέρει αυτό. Πού θα τον πήγαινε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κανένα στάθη ξένο, ξέρω εγώ τον Νεϊμάρ. Πού θα πήγαινε. Μόνο στάθη ξένο. Ναι. Με Μάριο Τσιτσόπουλο, ξέρω με εγώ. Τσιτσόπουλο. Πονηρό θηλυκό. Όπλο καταστροφικό. Κοίτα, Άντων. Έχεις όλο το πακέτο για να ζεσταθώ. Άντωνη, Ριτσάρλισον, Νεϊμάρ. Άντωνη, Ριτσάρλισον, Νεϊμάρ. Ο άλλος, όχι ο Βινίσιος, ο άλλος, ο Ροντρίγκο. Ροντρίγκο. Είναι Κασεμίρο, όλοι για πίσω από το στάδιο ξένο η ορχήστρα όλοι. Κασεμίρο, Ροντρίγκο. Ναι, ναι. Η ορχήστρα, η γονίδη μελά πελάτες. Ναι. Και να βγαίνει ο Κασεμίρο και να λέει: αν ήταν μια απόφαση μυαλού, κομματά, από καιρό θα ήμουνα. Αυτό που έκανε ο Γονίδαρος με το γιο του Bob Marley το είδε. Μόλις ο Πέσκι μίλησε για Αργυρό, 50 Cent και τα ζευγαράκια, αρχίζουν και γίνονται τα δίδυμα. Στα καπάκια, στα καπάκια. Influencer εδώ! Influencer εδώ! Καπάκια! Ο Γονίδης που μετακινεί αντικείμενα με γιο Bob Marley που μετακινεί κάναβη. Ο Bob Marley έχει 44 παιδιά. Καλά, εννοείται. Έχω δει και εγώ live ένα γιο Bob Marley. Κονιτοπουλέο στην αντίπαρο. Ο προπονητής σε Σενεγάλης, ο Αλιού Σισε είναι γιο του Bob Marley. Εύκολα. Κάνα στοίχημα παίζει. Έχει παίξει δηλαδή. Ποντάρει γενικότερα, ρε παιδί μου. Έχω παίξει ένα μακροχρόνιο. Α. Έχω παίξει Βραζιλία-Βέλγιο τελικό. Okay. Ο Βινίσιος πρώτο σκόρερ. Η Γερμανία να φύγει από του ομίλου. Η Αμερική να πάει προημιτελικά. Έχω παίξει ο Τραμπ να κερδίσει τι εκλογέ. Έχω παίξει τη Μισελ Ομπάμα να βγει και να πει χωρί παπά τελικά. Αυτό είναι παρολί όλο που λέμε. Είναι όλο παρολί. Όλο που λέει ο άλλο. Έπαιξε 27 παιχνίδια. Ατύχησα, έχασα ένα. Στα αρχίδια μου παίξε ένα. Παίξε ένα. Έχασα λέει τη Χάρτπουλ. Τι χρώμα φοράει, του λέω Χάρτπουλ. Μου λέει δεν ξέρω. Ανταγάμι σου παιδάκι, του λέω. Μπαίνω κάτι παππούδια μέσα βέβαια με 3 ευρώ. Έπιασα. 780 ευρώ! Θα βγω με τη Ραμόνα! Και λέω από μέσα μου θα βγεις ένα αρχίδι. Κανόνισε για κάτι έσχολ σε ταβέρνα. Δεν θέλω να τα ανοίξω πάλι. Τέλος πάντων. Με κουράσατε με τα κομμενικά σας, ε. Λοιπόν, με κουράσατε με τα κομμενικά. Έλα το επειδή δεν έχεις κόμενα. Έχω δεν έχω ρε. Λογαριασμό ας δώσω ρε ξεφτύλα να πούμε. Θα κάτσω τώρα θα κυνηγάω μια μπαργούμα με ένα γέρο τώρα. Θα κυνηγάω θα τσακωθώ με ένα γέρο. Μουνάρα είναι. Μουνάρα τέτοια βυζιά έχει. Ξέρεις τι κόλπα κάνει. Ραμόνα, ξέρεις τι μου κάνει. Δε, μην τα πούμε. Ξέρεις τι μου κάνει. Μου λέει να σε δέσω και έφυγε. Πήγε από το. Με έδεσε και έφυγε. Μου κάνει συμπάρι. Τι σου κάνει. Λέω τι είναι αυτό με πατάτες. Μου λέει όχι. Μου κάνει με ένα σκηνή. Αλβανικό είναι το συμπάρι. Ναι, μάλλον. Γιατί κατέβηκε από το κουρτινόξυλο έτσι. Και σε δένει. Και με έδεσε. Και λέω τώρα θα γίνει χαμός. Δεμένος ανήμπορος. Ήθελα να πνίγω μέσα τον Καραντάιν το μακαρίτι. Με έδεσε και έφυγε από το με τη φίλη της την Ολέτα. Και έμεινε εκεί κρεμασμένο, Χριστιανέ. Δύο ώρες με είχε σαν αρνή στη βαρβάκια να συντέψω. Μ' άρεσε.